Είχαμε δελτίο ειδήσεων. Βιάστηκα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με τις πληρότητες σε όλη τη χώρα. Mm-hmm. Γιατί μου έκανε φοβερή εντύπωση. 160.000 αυτοκίνητα έχουν φύγει από την Αθήνα. Ναι. Είναι τεράστιο νούμερο. Για τρεις μέρες. Δεν ξέρω πώς έχουν επιστρέψει, αλλά υποθέτω περισσότερο επιστρέψουν σήμερα. Σιγά-σιγά θα πάρουν το δρόμο της επιστροφής. Γέμισε πραγματικά. Τι είναι καλύτερα να γυρίζεις νωρίς ή αργά? Τι είναι καλύτερα? Να κερδίζεις χρόνο, να μένεις εκεί που έχεις πάει. Να γυρίσεις αύριο. Μπορεί να γυρίσεις αύριο το πρωί. Αύριο πρωί. Όσοι... Ναι, και να μην ταλαιπωρούμεθα έτσι στους δρόμους, στα διόδια και στις εθνικές οδούς. Τώρα θα πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Θέμη Μπάκα. Είναι ο πρόεδρος πανελλαδικού δικτύου E-Real Estate. Να δούμε τις πληρότητες, να δούμε όλους αυτούς τους δημοφιλείς προορισμούς. Καλημέρα, καλή Κυριακή, κύριε Μπάκα. Καλή σήμερα. Να δούμε λίγο, ξέρετε κάτι, εγώ αυτό που σκεφτόμουν, επειδή γενικά πιέζεται ο κόσμος οικονομικά, έχουμε μια ενεργική κρίση σε εξέλιξη, βλέπουμε ότι κάπως έρχονται και μαζεύονται τα πράγματα, έχουμε και αυξήσεις. Γενικά ο κόσμος όμως βγήκε, δηλαδή πήγε και σε περιοχές οι οποίες δεν ήταν εκεί, ήταν και τσιμπημένες οι τιμές. Εγώ θα σας αναφέρω ότι από 15 Σεπτέμβρη περίπου είδαμε ότι υπήρχε μια έντονη κινητικότητα, ιδιαίτερα στους δημοφιλείς σημερινούς προορισμούς της χώρας μας. Είδαμε πληρότητες στην Αράχοβα 100%, στο Μέτσοβο 100%, σε Καλάβδο 97%, Δημητσάνα, Βιτίνα, Στεμνίτσα που είναι κατοικοί προορισμοί από 85% και 95%, Καρπενήσι και Μακρινίτσα πάλι από 95% έως 100%, Γιάννα προορισμός όπου τον επιλέγουν και όσοι για μένους στη Θεσσαλονίκη, αλλά και πάρα πολλοί από την Ουκρανία μέσω της ενίας οδού κατέγραψαν ποσοστά προκρατήσεων και η πληρότητα πλέον στο 97%. Σκεφτείτε ότι στα Ιωάννινα έχουμε 355 εγγεγραμμένα ακίνητα σε βραχυπρόνοιες μισθώσεις, με έντονη κινητικότητα στην Καλαμπάκα, όπου η Καλαμπάκα διαθέτει και μια ισχυρή δυναμική στις βραχυπρόνοιες μισθώσεις, άγγιξε περίπου το 98%. Η Καλαμάτα, ένας προορισμός που μας εντυπωσιάζει τα τελευταία τρία έτη, με 1.035 εγγεγραμμένα ακίνητα σε βραχυπρόνοιες μισθώσεις, άγγιξε το 98%. Η ίδια κινητικότητα καταγράψαμε και στο Ναύπλιο και στην Ναύπακτο και στην Τρίκαλα Κορινθίας. Το εντυπωσιακό είναι το εξής, ότι μετά τις 5-6 Οκτωβρίου βλέπαμε ότι οι προκρατήσεις άγγιζαν το 100% σχεδόν στο σύνολο των δημοφιλών προορισμών. Mm-hmm. Παράλληλα, ο καλός καιρός έκανε το εξής καλό. Πολλοί ταξιδιώτες, οι οποίοι δεν είχαν μπει στη λογική να κλείσουν το τρίμηνο του 28 Οκτωβρίου, και είδαν και τις τιμές οι οποίες πραγματικά άγγιζαν ακόμα και τα 500 ευρώ, γιατί δεν εκτερεύσει. Δηλαδή, όσο πιο αργούμε να κλείσουμε μια κράτηση, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που μένει διαθέσιμο προς ενοικίαση είναι το πιο ακριβό ακίνητο. Mm-hmm. Ήθελε πάρα πολλοί συμπολίτες μας να επιλέγουν και άλλους προορισμούς, καλοκαιρινούς προορισμούς. Δηλαδή, είδαμε το ίδιο της Μάνης. Εγώ είμαι καιρός γι' αυτό πάντως. Έτσι, είχαμε και καλοκαίρι τώρα. Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή, είδαμε στην Πελοπόννησο να επιλέγουν τη Μονεβασιά. Είδαμε να επιλέγουν το τίτλο της Μάνης. Είδαμε στον νομό Ηλίας τον κόσμο συγκρούνται να κάνει μπάνιο. Είδαμε στον νομό Αχαΐας να έχει πάρα πολύ υψηλή κινητικότητα. Στα Σεριανίτικα, στα Αρχοβίτικα. Παράλληλα, είδαμε στην Κόρινθο, στο Κάτω Άσο, στο Λέχιο, στο Λουτρά Ωραίος Ελένης, στο Λουτράκι, στο Βραχάτι. Πραγματικά ο κόσμος επέλεξε ακόμα και θερινούς προορισμούς. Το είδαμε αυτό στο Θεολόγο, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στον νομό Φιότιδας. Και θερινούς προορισμούς, κύριε Μπάκα, αλλά και κοντινούς προορισμούς. Ακριβώς, ακριβώς. Υπηρετικούς προορισμούς, να μην χρειάζεται η μετακίνηση με πλοία και επιπλέον έξοδα. Πάντως, γενικότερα είδαμε ότι δεν έπεφτε καρφίτσα πουθενά. Ήταν αναμενόμενο. Και ξέρετε για κάτι, το ευχάριστο γεγονός, το ξαναλέω και πάλι, είναι εκτός από τους χειμερινούς προορισμούς, είναι και καλοκαιρινοί. Εμένα με εντυπωσίασε το γεγονός ότι στην Ήπειρο είδαμε να υπάρχουν πολύ υψηλά ποσοστά πληρωτήτων mm-hmm. και στην Οικουμενίτσα και στην Παραξά Σύμβοτα. Δηλαδή, είναι εντελώς παράλογο εισαγωγικά ότι 28 Οκτωβρίου συζητάμε και λέμε για Σύμβοτα ή για Πάργα ή Οικουμενίτσα. Mm-hmm. Δηλαδή, γενικότερα όμως είδαμε τον κόσμο ότι θέλει να ταξιδέψει. Και είδαμε πολύ υψηλά ποσοστά. Σκεφτείτε ότι όσοι επαγγελματίες του κλάδου ήταν ανοιχτοί ακόμα και σε περιοχές οι οποίες ήταν κοντινές, δηλαδή στην Αίγινα, παράδειγμα, θα σας πω ότι πραγματικά και στην Αίγινα είχε πολύ έντονη κινητικότητα. Αυτά είναι ευχάριστα μηνύματα όσον αφορά την αρχή της χειμερινής σεζόν και τον τουρισμό της χώρας μας. Κύριε Μπάκα, αν το συνδυάσουμε και με το γεγονός ότι αρκετοί τουρίστες έχουν μείνει στη χώρα μας ή επιλέγουν να έρθουν στην Ελλάδα και μήνες που δεν είχαμε έτσι μεγάλη τουριστική κίνηση, Νοέμβριο, ξέρω εγώ, ή Οκτώβριο. Αυτό νομίζω ότι στηρίζει πολύ και την οικονομία και φυσικά και τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό. Να ρωτήσω κάτι τώρα, αν αυτή η καλή εικόνα φαίνεται να συνεχίζεται και την περίοδο των Χριστουγέννων, αν δηλαδή τα καταλήμματα έχουν προκρατήσεις για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Μια μικρή έρευνα που έκανα ιδιαίτερα στους χειμερινούς δημοφιλείς προορισμούς
καλά δωτά Μέτσοβο, Αράχοβα. Θα σας αναφέρω ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν μπει στη λογική να αναζητήσουν ακίνητα για το τρίμηνο των Χριστουγέννων, υπενθύμιο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Γενικότερα, εμείς θεωρούμε ότι θα έχουμε μια πολύ καλή χρονιά, τουλάχιστον τις εορτές και τα τρίμηνα που έρχεται. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή να σας πω αν θα δούμε υψηλά ποσοστά πληρωτήτων και προκρατήσεων τα πενθήμερα, να δούμε πενθήμερα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Ο κόσμος κατά κύριο λόγο κινείται από την Παρασκευή το απόγευμα ως και την Κυριακή. Αλλά το ευχάριστο γεγονός είναι ότι από τώρα πολλοί συμπολίτες μας έχουν μπει στη λογική πραγματικά να σχεδιάζουν τις διακοπές και τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Και θα ξαναδούμε πάλι πολύ υψηλά ποσοστά. Και είναι ευχάριστο γεγονός ότι το εξής. Κύριε Βάκα, συγγνώμη για την διακοπή, γιατί βλέπουμε τις υψηλές κρατήσεις και προκρατήσεις, αλλά βλέπουμε και τα υψηλά κόστη. Και μας έχει κάνει εντύπωση. Χθες για το ίδιο θέμα μιλάγαμε και είχαμε κάποια σύνδεση έτσι, με τα Τρίκαλα Κορινθίας, όπου μας είπαν οι τιμές κυμαίνονται. Ξεκινούν από πιο προσιτές, των 60 ευρώ, αλλά ακόμα και 200 ευρώ το βράδυ. Και ωστόσο, που είναι, δεν είναι τσιμπημένο, είναι απαγορευτικό αυτό το ποσό, αυτό το νούμερο για κάθε βράδυ. Ωστόσο, υπάρχει πληρότητα. Ξέρετε, κατά τι καρακολουθήσει έχουν μια συγκεκριμένη ιδιομορφία κιόλα. Συμβαίνει το εξή. Δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη δυναμική όσον αφορά τα γεγραμμένα κλίση βαϊχρόνιου μισθού σα. Γιατί καρακολουθήσει κατά κύριο λόγο έχουν μεγάλα σαλέ, δηλαδή ακίνητα 95, 110, 120 τετραγωνικά μέτρα, που μπορούν να φιλοξενήσουν πάνω από 4, 5 και 6 άτομα. Οπότε μοιράζεται το κόστος. Σίγουρα όμω βλέπουμε. Ακριβώς. Σίγουρα βλέπουμε όμως ότι πάρα πολλοί συμπολίτες μας διαθέτουν κάποια βαλάντια τα οποία μπορούν οι άνθρωποι να πληρώσουν αυτό το κοστολόγιο. Υπάρχουν και πιο οικονομικές επιλογές, όμως θα σας αναφέρω το εξής. Ότι φέτος βλέπουμε και πιο πολλά ακίνητα να είναι γεγραμμένες για χρόνιο μισθό σε σχέση με το 2022. 2021, συγγνώμη. Δηλαδή βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος, επειδή θέλει να ταξιδέψει, επειδή βλέπουν υψηλές πληρότητες, μπαίνουν σε δικασία πολλοί ιδιοκτήτες να εγγράφουν τα κινητά της προχρόνου βαϊχρόνιας μίσθωσης, ένα τρίμερα των χειμενών μηνών, αλλά παράλληλα βλέπουμε και το εξής. Βλέπουμε να εγγράφουν ακίνητα και σε νέες περιοχές. Δηλαδή βλέπουμε ότι γνωρίζουμε και νέες περιοχές, επειδή πολλοί αναζητούν να βρουν κατάλημα στην Αράχοβα και δεν βρίσκουν, θα βρουν κάποια άλλη περιοχή πλησίου της Αράχοβας, ένα χωριό που το γνωρίζαμε. Ναι. Αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ έντονα στην Αρκαδία και ιδιαίτερα στη Βόρεια Κοινουρία. Θα βρουν στην Ιταία, θα βρουν στους Δελφούς, θα βρουν κάπου αλλού και αυτό που λέτε γίνεται και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Επιλέγουν, ας πούμε, τις πρωτεύουσες των νομών και κάνουν τις εξορμήσεις γύρω-γύρω στα θέρετρα. Ακριβώς όπως το λέτε. Ξέρετε κάτι, είναι σημαντικό για την εγχώρια οικονομία και την τοπική οικονομία. Το να βλέπω αυτή τη στιγμή μια περιοχή σε ένα χωριό στα Χαράβια, τα Σούμι Ζαρούχλα, να βλέπω αυτή τη στιγμή 400-500 άτομα να κυκλοφορούν στο χωριό, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για το χωριό. Βέβαια. Και επίσης να πούμε κιόλας ότι πολλοί κόσμος έχει επιλέξει και εξωτερικό, έτσι, προορισμού στο εξωτερικό. Αν πάρει κάποιος τώρα ένα τουριστικό γραφείο και ζητούσε για το τρίμηνο αυτό να πάει κάπου ή για τα Χριστούγεννα κιόλας, δεν βρίσκει. Κλείνουν μάλιστα τα πακέτα σε χρόνο δέτε. Σε αυτό που λέει ο Δημήτρης, κύριε Μπάκα, και μάλιστα πολλοί υποστηρίζουν και το τεκμηριώνουν με επιχειρήματα ότι είναι και πιο οικονομικό δηλαδή το πακέτο. Παλαιότερα, πριν την πανδημία του κορονοϊού, θυμόμαστε πολύ καλά όλοι μας ότι πάρα πολλοί Έλληνες έφευγαν και πήγαιναν στη Βουλγαρία, πήγαιναν στο Παρίσι, πήγαιναν στην Ιταλία, πήγαιναν στην Αγγλία, δηλαδή γενικότερα ταξίδευαν. Εν μέσω πανδημίας και το 2020 και το 2021, είδαμε πάρα πολλοί συμπολίτες μας να στρέφονται αποκλειστικά στον εσωτερικό τουρισμό. Η φετινή χρονιά βλέπουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας μπήκε στη λογική να ταξιδέψει στο εξωτερικό, αλλά είναι πολύ μικρότερα θεωρητικά δεδομένα και αριθμοί σχέση με το παρελθόν. Οι πιο πολλοί άνθρωποι ακόμα και τώρα. Ακόμα επιλέγουν να διαμείνουν στη χώρα μας, επιλέγουν να γνωρίσουν την Ελλάδα, γιατί πολλοί από εμάς δεν την έχουμε γνωρίσει ακόμα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπάκα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τώρα.